Καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε. Τι κάνετε, πώς μου είστε, είστε καλά? Πώς τα πάτε με αυτή τη ζέστη, βρε παιδιά? Πάρα πολύ ζέστη, υπερβολική. Εδώ για μένα είναι τεταρτίτσα. Έχω πάει στη λαϊκή. Σήμερα θα κάνουμε ψαράκι, πήρα σαρδέλες, ήθελε ο σύζυγος σαρδέλες. Όλα τα τακτοποίησα, τα έβαλα στη θέση του, δεν σας έδειξα τίποτα, απλώς ανοίγω τώρα. Εδώ έχω δύο λεκάνες ρούχα. Πρέπει να τις βάλω, έχω να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω. Θα τα κάνω αυτά μόλις ανάψουμε το air condition το μεσημέρι. Γιατί παιδιά δεν παλεύετε, κουνιέσαι. Και ο υδρότας να. Και στη λαϊκή παιδιά ήταν όλοι μεγάλοι άνθρωποι και ηλικιωμένοι. Πού πάτε? Εγώ τα λέω και στον πατέρα μου, 76 χρονών. Πού πας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνω. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε να στεντιάξουμε εδώ αυτά εδώ και θα τα πούμε σε λιγάκι. Άμα είσαι αφηρημένος και έχεις χίλιες δυο σκοτούρες στο κεφάλι σου, εγώ παιδιά νόμιζα ότι ήταν 1 η ώρα και είναι 12. Οπότε με παίρνει να βάλω μία σκούπα. Γιατί γίνεται κάτω χάλια. Χθες πήγαμε και για μπάνιο στο προηγούμενο vlog. Αυτό το είδατε, τώρα άνοιξε καινούριο. Θέλω να καθαρίσω και το μπάνιο, να του κάνω μία γενική καθαριότητα. Αλλά δεν βρίσκω το χρόνο, πες, σηκωνόμαστε αργά το πρωί. Ας πούμε τώρα 12 η ώρα και ακόμη κοιμούνται, μόνο η κόρη μου έχει σηκωθεί και ο μικρός τώρα. Ο Νίκος ακόμη κοιμάται, τώρα θα βάλω σκούπα αναγκαστικά, θα το ξυπνήσω. Και μετά κάνω και ένα σφουγγάρισμα, μετά, μόλις φάμε και μετά. Με το ανάψω και το κλιματιστικό θα ανάψω. Οπότε, ας γίνει πρώτο το σκούπισμα. Έχω ένα απλό στο πλυντήριο τώρα, αυτά τα πλυντήρια. Αλίμονο. Παιδιά, έχει πολύ ζέστη, συνέχεια ντουζ, συνέχεια... καταλαβαίνεις. Έτοιμο. Πάω να απλώσω πλυντήριο. Βγάλαμε και μια βόλτα το Μάιλο. Είναι 9 παρατέταρτο, κάπου εκεί. Τόσο. Λίγο δρόσησε κάπως. Επόμενη μέρα λοιπόν, μετά από τη βόλτα του Μάιλου που σας έδειξα, είναι 12.30 ώρα. Σηκώθηκα, έκανα μπάνιο. Ο Νίκος ακόμη κοιμάται, γιατί 4 η ώρα κοιμήθηκε, κάπου εκεί. Παιδιά, όσα μπάνια και αν κάνεις, ό,τι και αν κάνεις, τώρα μόλις βγήκα, ντύθηκα και αρχίζω και γιντρώνω πάλι. Δεν είναι για να κάνεις τίποτα. Όμως, έχω σκοπό να κάνω το μπάνιο μέσα, γιατί το έχω αφήσει πάρα πολύ βρωμιάρα που είμαι. Ας αυτοσαρκαστούμε κιόλας. Όχι, πραγματικά το έχω αφήσει πολύ. Μαγείρεμα λοιπόν δεν έχω σήμερα, θα τους κάνω μία ομελετίτσα, έτσι
στα γρήγορα, μιας και ο σύζυγος λείπει, οπότε δεν χρειάζεται να πάω κατσαρόλα. Και θα ξεκινήσω να κάνω το μπάνιο. Θα βάλω φυσικά και ένα πλυντήριο, αλλή μόνο. Και πάμε λοιπόν να σου δείξω τι γίνεται στο μπάνιο, κάτω ρούχα πεταμένα. Τέλος πάντων, ένα μπάχαλο. Και δεν έχω και μαλακτικό κιόλας, ήθελα να πάω στο τρενταφύλλο. Χθες βγήκαμε του... Μήπως να καθίσω και να μην κάνω τίποτα. Όχι, πρέπει να γίνουν αυτά, γιατί τα έχω αφήσει στο έλεος του Θεού. Εχθές σκούπισα και σφουγγάρισα. Και θα ξανασφουγγαρίσω έτσι μια, εφόσον θα κάνω το μπάνιο και θα τρέξουν και τα νερά. Θα τα ξανακάνω κιόλας. Ακόμα μία έτσι. Και να ανοίξουμε και το εργοτήριο, γιατί παιδιά σήμερα κάθεσε και υδρώνεις πολύ ζεστή. Έχει νέα ωραία δροσίστηκε με τον μπανάκι, έτσι προς κρύο το νερό να τρέχει πάνω σου. Αλλά. Τέλος πάντων, τι λέω και εγώ τους προβληματισμούς μου. Σε αφήνω και θα σε δείξω τι γίνεται μέσα εκεί. Αυτά θα μπουν μέσα στο πλυντήριο μέσα. Έχω και από εδώ να κάνω μια ξεκαθάριση. Είναι αρώματα που ήμουν από πολύ μικρή, που έχουν εξασθενήσει κάποια. Να, ας πούμε αυτό εδώ δεν έχει μέσα. Θέλει πέταμα. Θα κάνω και μια καθάριση και από εδώ. Θα καθαριστεί όλα αυτά εδώ, θα καθαριστούν. Είναι δύσκολο να βάλω το τρίποδο εδώ. Αλλά στο παρελθόν σας έχω δείξει. Αυτά είναι για άπλυτα, οπότε πάμε να πιάσουμε δουλίτσα. Επίσης το έχω ξαναπεί, αν έχετε επίμονα άλατα, αυτό παιδιά είναι ό,τι πρέπει. Το έκανα σαν δοκιμή, δεν το ήξερα καθόλου ότι κάνει και για αυτή τη δουλειά. Παιδιά είναι το Harpic το μαύρο. Παιδιά είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άμα έχετε άλατα επίμονα που δεν βγαίνουνε, αυτό εμένα με έχει σώσει, αλλά η παιδιά έχει λίγη μυρωδιά. Αυτό είναι το κακό. Είναι εδώ τη φάση, τώρα λίγο να στεγνώσει εδώ κάτω. Έχω καθαρίσει τη λεκάνη, έχω καθαρίσει αυτό εδώ έξω και μέσα όλα. Τα έχω καθαρίσει, τώρα μου έμεινε αυτό εδώ κάτω το έπιπλο. Και πλυντήριο στεγνωτήριο. Και τα υπόλοιπη τύχη, ας πούμε, τα ντουβάρια. Αυτά, θα να κάνω έναν καφέ. Παγωμένο. Γιατί είμαι λούτσα. We'll be right back.
Έχω βγάλει αυτά εδώ όλα τα καλαμπαλίκια τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο τα είχα. Έχει καθαριστεί και αυτό εδώ μέσα. Έχει καθαριστεί όλο αυτό εδώ, απλώς δεν είναι εφικτό να σας τα δείξω. Αυτά εδώ, εδώ μέσα έχει καθαριστεί και αυτό. Τώρα όμως έχει τελειώσει και το πλυντήριο, οπότε μου έμειναν αυτά εδώ τα δύο. Θα απλώσω το πλυντήριο, αλλά με τα αγόρια μου πίσω εκεί στο βάθος έχω να μαζέψω και αυτά εδώ. Οπότε μαζεύω τα ρούχα, απλώνω και αυτό, να τελειώσω και αυτό. Και εδώ μέσα ένα αλαλούμ γίνονται με τις σερβιέτες, ρε παιδιά. Δύο γυναίκες, καταλαβαίνετε, η κόρη μου τα μπερδεύει. Έχω να κάνω και εδώ μία τακτοποίηση. Και πάμε. Έτοιμα, μόλις τα μάζεψα τα δίπλωσα. Και εδώ αυτά τα άπλωσα. Εδώ βλέπετε έναν μάιλο. Κούκλο. Ένα που ρεμβάρει και κάθεται. Εδώ, κοιτάξτε αυτό το αγόρι το όμορφο που με περιμένει. Είναι πιστός μου είναι. Ναι, το παλικάρι μου είσαι εσύ το όμορφο. Το όμορφο το παλικάρι μου. Χάζεψε μαμά. Χάζεψε μανούλα. Χάζεψε μανούλα με αυτή την αγάπη που παίρνω από αυτό το πλάσμα. Μόλις ήρθα λοιπόν από οδοντίατρο και με περιμένει αυτό εδώ το πλάσμα με στα μάτια με κοιτάει το παλικάρι μου. Το παλικάρι μου που τα αγαπώ πολύ. Ψυχή μου. Ψυχή μου. Ψυχάκι μου όμορφο. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη. Πετάχτηκα έρχοντας, πήγα και στον 30 φίλου, πήρα αυτό το μαλακτικό. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Κάτσε αγάπη μου, κάτσε αγάπη μου, κάτσε. Βέρο, τρία και κάτι, είναι με γιασεμί, είναι υπέροχο, πολύ ωραίο. Δεν πήρα τίποτα, πήρα βανίλιες, πήρα ένα ζελέ, το είχε σε προσφορά. Πήρα και αυτό εδώ γιατί θα τους κάνω γλυκό με το ζελέ, τρελαίνονται. Σακουλίτσες και φυσικά κάσερο κροκέτες, γιατί μία την έχω τη θυγατέρα μου και έχω πάρει τους άλλους σνίτσελ κοτόπουλο. Η κόρη μου δεν τρώει σνίτσελ κοτόπουλο. Και για να μην είναι παραπονεμένη και αυτή, της πήρα κοκέτες. Ομορφιά μου εσύ. Τώρα. Μελανούρα μου! Τώρα κάνω αυτό. Δεν σε κάνω τώρα. Σήμερα θα κάνουμε τώρα. Αρακά. Θα έρθει και ο μπαμπάς μας. Και θα κάνουμε αρακά. Το μελανούρ, το κορίτσι μου εδώ το όμορφο. Αυτά και ο Μαϊλούκο που τα μυρίζει όλα τα αγόρι της μαμάς. Αυτά, κλείνω. Λοιπόν, είμαι μπαλκόνια έξω, μόλις έχω πλύνει το μπαλκόνι, έχω σκουπίσει, έχω σφιγγαρίσει, κάπου είναι και το μπαλκόνι τώρα. Ήρθε λοιπόν και αυτό το βιντεάκι στο τέλος, το ξέρω είναι μικρούτσικο, 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 αλλά εντάξει. Αυτά, δεν είχα να σας δείξω κάτι άλλο, αύριο ίσως πάμε, Παρασκευή για μένα είναι εδώ 21 Ιουλίου. Αύριο ίσως ανοίξω άλλο, πάμε, θα είναι και ο σύζυγος, μήπως πάμε πουθενά τα παιδιά, θα δω, θα δείξει. Ευχαριστώ που κάθισες μέχρι το τέλος. Αμέτρητα, αμέτρητα, αμέτρητα φυλάκια, γεια σας. Ουπ.